Βρισκόμαστε στο θέατρο Tempus Verum εν Αθήνες με τις τρεις αδερφές του Τσέχοφ. Ένα έργο ορόσημο, ας το πούμε, για την παγκόσμια δραματουργία. Εγώ σε αυτό το έργο κάνω το Γκουλίγκιν, το σύζυγο της Μάσα, τον απατημένο σύζυγο, ας πούμε. Ένα έργο και ένας ρόλος με τρομερά ενδιαφέροντα, με πολύ ζουμί, ας το πούμε έτσι, για κάθε ηθοποιό με τρομερό ενδιαφέρον για την αναζήτηση και την ανακάλυψη των πραγμάτων και των θεμάτων μέσα σε αυτό. Η χαρά η δικιά μου είναι όχι μόνο για το έργο και για το ρόλο, αλλά για τη συνύπαρξή μου με 12 εξαιρετικούς συναδέλφους που δουλεύουμε αρκετό καιρό πάνω σε αυτό το project, ας το πούμε έτσι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να δουλεύω με 12 ταλαντούχους συναδέλφους και με έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη, τον Δημήτρη τον Μιλωνά, και είμαι ευτυχής για αυτή τη σύμπραξη όλων μας σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Να ρωτήσω, ποια είναι η επικαιρότητα ενός έργου του 19ου αιώνα στο σήμερα που είμαστε στον 21ο αιώνα? Έχω την αίσθηση ότι αυτά τα έργα γι' αυτό και παραμένουν και παίζονται μέχρι και σήμερα και είναι και τόσο μεγάλα, γιατί πάντα μέσα σε αυτά μπορεί να βρεις πράγματα τα οποία ακουμπάνε σε κάθε εποχή, σε κάθε ηλικία. Είτε υπάρχει μια κρίση όπως ζούμε εμείς τώρα, είτε δεν υπάρχει, είτε υπάρχουν άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή μας κοινωνικά ή οικονομικά ή όπως αλλιώς, νομίζω είναι τόσο σοφά γραμμένα που είναι πάντα επίκαιρα, γι' αυτό και διαχρονικά. Καλησπέρα σας. Γιώργος Κουλιάρας ονομάζομαι. Υποδίδομαι τον Τσεμπουτίκιν, τον γιατρό, στο έργο του Τσέχοφ Τρεις Αδερφές, από το Tempus Verum εν Αθήνες. Πρόκειται για ένα αριστούργημα της παγκόσμιας δραματουργίας, όπως είπε και ο Ευθύμης προηγουμένως. Ένα έργο διαχρονικό, από όποια σκοπιά και αν το δει κανείς. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει δηλαδή και σαφείς πολιτικές προεκτάσεις. Μιλάμε καταρχάς για ένα από τα πιο όρημα έργα του Τσέχοφ. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο, στο οποίο ουσιαστικά δίνει ένα στίγμα πολιτικού μανιφέστου, προεπαναστατικού μανιφέστου για αυτά που έπονται στη Ρωσία στον 20ο αιώνα. Υπάρχει πάρα πολύ ουσία, πάρα πολύ θέμα μέσα στους ήρωες. Ουσιαστικά υπάρχει αυτή όλη η κριτική στην αστική τάξη, η οποία γίνεται, και έτσι μέσα από αυτό βλέπουμε μια απεικόνιση της πραγματικότητας των ανθρώπων της τότε εποχής, η οποία σε σχέση και με την ερώτησή σας για το σήμερα και το κατά πόσο μπορεί ένα έργο να είναι σύγχρονο, θεωρώ ότι ακριβώς αυτό είναι, θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που πριν ευθύμησε, ότι ο Τσέχοφ ακριβώς αυτό έκανε. Έγραφε έργα τα οποία αγγίζανε την εποχή τους ακριβώς στο σημείο που έπρεπε, αλλά και έργα τα οποία είχαν τη δυνατότητα να έχουν τη δύναμη ενός αρχαίου δράματος. Ενός έργου το οποίο θα μπορεί να παίζεται πάντα και να έχει πάντοτε και νοήματα, ως προς δηλαδή την ανθρωπότητα, αλλά και μηνύματα ως προς την κοινωνία. Σε ό,τι αφορά το δικό μου το ρόλο, είναι σχεδόν σαφές ότι ο Τσέχοφ απεικονίζει με έναν τρόπο τον εαυτό του. Κάνει δηλαδή, γράφει ένα γιατρό, ο οποίος μιλάει για τη ζωή, μιλάει για το ότι πολλά πράγματα δεν έχουν νόημα. Την ίδια στιγμή προσπαθεί ο ίδιος να ζήσει, όπως και όλοι οι ήρωες του Τσέχοφ προσπαθούν με έναν τρόπο να ζήσουν. Το ευτύχημα είναι ότι βρεθήκαμε συγκυριακά με έναν τρόπο κάποιοι καλλιτέχνες μαζί, οι οποίοι καταφέραμε και αποτυπώσαμε αυτόν τον κόσμο. Δημιουργήσαμε κάποια θέματα, δημιουργήσαμε κάποιες ατμόσφαιρες, βγαίνουν αυτά στην επιφάνεια. Είναι μεγάλη ευλογία και ευτυχία να έχεις ανθρώπους καλούς επαγγελματίες και πάρα πολύ ταλαντούχους για να μπορέσεις να βγάλεις όλον αυτόν τον κόσμο που ευαγγελίστηκε ο Τσέχοφ. Και ερχόμενοι στο σήμερα βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν, ξέρετε, την κρίση, τη σχέση της αστικής τάξης με τα πιο λαϊκά στρώματα. Όλο αυτό νομίζω ότι το καθιστά αυτομάτως επίκαιρο. Υποδίω με τον Τούζενμπαχ, έναν νεαρό αξιωματικό Παύλα Βαρόνο. Το κύριο θέμα του Τούζενμπαχ είναι η αγάπη του και η αφοσίωσή του στην μικρότερη από τις τρεις αδελφές, την Ειρήνα.
βλέπουμε σε όλο το έργο την προσπάθειά του να τον προσέξει, να του δώσει σημασία, να τον αγαπήσει. Κάτι που ίσως τελικά δεν γίνεται, θα το δείτε και στην παράσταση βέβαια. Να πω για τη διαχρονικότητα που είπατε. Okay. Πιστεύω ότι ένα έργο που γράφτηκε το 1900 και 117 χρόνια μετά συνεχίζεται και παίζεται φέτος ειδικά σε 2-3 σκηνές της Αθήνας, είναι νομίζω το γεγονός ότι θίγει θέματα πανανθρώπινα που αφορούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και που πάντα απασχολούν και ενδιαφέρουν όχι μόνο τους ανθρώπους του θεάτρου που ανεβάζουν ένα τέτοιο έργο, αλλά και το κοινό που έρχεται να το παρακολουθήσει. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη πλοκή στο συγκεκριμένο έργο, υπάρχει μια υποτυπώδης πλοκή, αλλά νομίζω τα θέματα που θίγονται είναι αυτά που δημιουργούν το ενδιαφέρον και την δραματική επίκνωση στο έργο.